Το δίκτυο αυτό ανήκει στην ΕΙΣΠΕΠ και στη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ. Είναι ένα δίκτυο που φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τις διαχειριστικές αρχές και τους χωρικούς φορείς, ώστε όλες οι χωρικές στρατηγικές, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται στη χώρα μας, να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των Δήμων που συμμετέχουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι η συνεδρίαση αυτού του δικτύου να είναι πραγματικά χρήσιμη και ωφέλιμη για όλους τους συμμετέχοντες. Στο επίκεντρο, τι βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων? Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η ενέργεια. Θα παρουσιάσουν κάποιοι Δήμοι, οι οποίοι όπως το Ηράκλειο έχουν ήδη υλοποιήσει χωρικές επενδύσεις με μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε να αποτελέσουν παράδειγμα και για τους υπόλοιπους Δήμους και να δούμε πώς κάποιες ενεργειακές δράσεις μπορούν να συμβάλλουν και να ενσωματωθούν στις χωρικές επενδύσεις και στις βιώσιμες αστικές ανάπτυξεις. Να πούμε καταρχήν σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ το 21-27 ότι αποτελεί μια πολύ βασική προτεραιότητα, είναι μέσα, χρηματοδοτείται και αποτελεί άξονα σε όλα τα προγράμματα και στα τομεακά και στα περιφερειακά. Αυτό που αξίζει επίσης να πούμε, δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για το νέο Πουδουπού και για το νέο ΕΣΠΑ 28-34, είναι ότι η πράσινη μετάβαση, η κλιματική αλλαγή, είναι μία από τις πιο βασικές προτεραιότητες της Ευρώπης, προκειμένου η Ευρώπη να γίνει ανταγωνιστική, να γίνει καινοτόμα και να μπορέσει αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις οι οποίες έχουν διαμορφωθεί μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Για τον λόγο αυτό έχουμε ήδη διαμορφώσει στρατηγικές σε συνεργασία με τις πόλεις μας, τις μεγάλες πόλεις, τις 4 πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων για την ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αλλά έχουμε ήδη καταρτήσει και εγκρίνει την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για τις εμβληματικές διαδρομές, η οποία θα εφαρμοστεί στις περιοχές UNESCO της Κρήτης, αλλά και στις περιοχές όπου υπάρχουν μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα, τα οποία προσπαθεί το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης το επόμενο διάστημα να εγγράψει στους καταλόγους της πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Συνεπώς, έχουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους μέσα από αυτές τις προσεγγίσεις, περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματός μας διατίθενται για τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση, είναι όλες εγκεκριμένες, έχουν τεθεί όλες σε τροχιά υλοποίησης και νομίζω ότι είμαστε η μόνη περιφέρεια της Ελλάδας η οποία διαθέτει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένες όλες τις στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης, προκειμένου να έχουμε ικανό χρόνο μέχρι το τέλος της προγραμματικής περίοδου να υλοποιήσουμε τα έργα τα οποία προβλέπονται. Η προτεραιοποίηση των έργων μας είναι γνωστή και νομίζω ότι δεν είναι η στιγμή να αναφερθώ. Όμως αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι μου δόθηκε η ευκαιρία νωρίτερα να θέσω και κάποιους ευρύτερους προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με τους σχεδιασμούς, ακριβώς επειδή μιλάμε για ολοκληρωμένους και συνεκτικούς σχεδιασμούς, και να αφενός να αναφερθώ στους σχεδιασμούς που έχει ο Δήμος Ηρακλείου για την κυκλική πόλη και που έχουν ένα χαρακτηριστικό πρωτοπορίας και έχουν αρκετές προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν, τουλάχιστον με την έννοια μιας ικανοποιητικής προσέγγισης των στόχων μας, και αυτό είναι η διαχείριση και των στερεών και των υγρών αποβλήτων, πώς από τη διαχείριση των αστικών λιμάτων περνάμε σε μια ευρύτατη κλίμακας άρδευση, για παράδειγμα. Αυτά είναι σχέδια τα οποία οριμάζουν και αφορούν και σε έργα τα οποία εν μέρη εκτελούνται. Από την άλλη μεριά όμως έθεσα και το ζήτημα ακριβώς του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, βάζοντας την έμφαση στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό με αφετηρία το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Και αυτό το οποίο είπα
είναι ότι δεν έχουμε επιτύχει συνεκτικούς σχεδιασμούς και ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και ότι επίσης βλέπουμε ότι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται πηγαίνουν και προς την αντίθετη ακόμα κατεύθυνση. Δηλαδή να εγκαθιστούμε σε διάφορα σημεία ειδικά χωρικά σχέδια, ειδικά καθεστώτα, καθεστώτα παραχώρησης. Αυτό αφορά το λιμάνι, αφορά τη βιομηχανική περιοχή. Αύριο άραγε θα αφορά και το αεροδρόμιο, γνωρίζοντας και ότι ο ΒΟΑΚ επίσης είναι σε ένα ειδικό καθεστώς. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τους συνολικούς συνεκτικούς σχεδιασμούς, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα εργαλεία, διότι τα συμβατικά εργαλεία με τα οποία δουλεύουμε εμείς οι Δήμοι και οι καλοί μας συνεργάτες εδώ, είχα την ευκαιρία άλλωστε να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια Κρήτης και τη Διαχειριστική Αρχή, αλλά και τους αρμόδιους της κεντρικής κυβέρνησης για την πράγματι καλή συνεργασία που έχουμε. Όμως τα συμβατικά αυτά εργαλεία είναι εξαιρετικά δυσχρηστά σε αντιδιαστολή με εργαλεία που δίδονται για ειδικές επενδύσεις κατά τόπους, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά. Και έτσι κινδυνεύουμε να πάμε σε μια ανάπτυξη δύο ταχυτήτων, όπου αυτοί που έχουν τον κύριο λόγο για την έκφραση και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και γενικά για τη δημοκρατική έκφραση, θα υστερούν. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αναδειχθεί και πρέπει να βρούμε τρόπους να το θεραπεύσουμε.